ασύλληπτο για τον ελληνικό λαό το κόστος του μνημονίου. Δυσθεώρητο ποσό που δεν μπορεί να καλυφθεί με κανέναν τρόπο όση ανάπτυξη να πετύχουμε τις επόμενες δεκαετίες. Οι αριθμοί είναι αστρονομικοί. Μετά από 4 χρόνια και κάτι μνημονίου στην Ελλάδα, το κόστος που πλήρωσε και πληρώνει η πραγματική οικονομία και ο απλός κόσμος πραγματικά σοκάρει. Με τις περικοπές, τους φόρους, το PSI και τις καταθέσεις που έκαναν φτερά στο εξωτερικό, χάθηκαν από την πραγματική οικονομία πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 φορές το ελληνικό χρέος. Και παρόλα αυτά, η χώρα παραμένει βυθισμένη στο βούρκο. Δεν είναι μόνο οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και οι αλυσιδωτές παρενέργειες που λειτουργούν σαν ντόμινο. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει μέλλον ή κάτι στον ορίζοντα που να προειονίζει σωτηρία. Όση ανάπτυξη και αν έρθει, όσα πρωτογενή πλεονάσματα και αν πετύχουμε, αφού και αυτά πηγαίνουν απευθείας στο χρέος. Αν επιχειρήσουμε να κοστολογήσουμε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις την πλάτη που έβαλε ο κόσμος για να σωθούν κυρίως οι τράπεζες, τότε θα καταλήξουμε να μιλάμε για μια κατάρρευση του κόσμου και της ελληνικής οικονομίας. Μαζεύοντας τα στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χάθηκαν πάνω από 3 ΑΕΠ μέσα σε αυτά τα χρόνια. Γιατί το κράτος, στα επίσημα στοιχεία του, μετρά τη μείωση του ΑΕΠ με άλλες παραμέτρους και όχι με όρους πραγματικής οικονομίας. Με τις επιλογές των μνημονιακών κυβερνήσεων και των δανειστών δεν έμεινε τίποτα όρθιο το δόγμα του σοκ σε όλο το μεγαλείο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι να μην κυκλοφορεί σχεδόν καθόλου ρευστό στην αγορά. Το χρήμα έχει συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένα κέντρα και παράκεντρα και η ελληνική αγορά είναι ζωντανή νεκρή. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων το διάστημα 2009-2014 μειώθηκαν κατά 21,7%, όταν το μνημόνιο είχε ποσοστό 6,7%. Χάθηκαν καταθέσεις άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χάθηκαν επίσης 30 δις από τις μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 6,5 δις και κόπηκαν από την πραγματική οικονομία για να καλύψουν τον πάτο στο βαρέλι του κράτους.